καλημέρα σε άλλο ένα tutorial με τα χρώματα κοιμωλίας Montebello. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πώς να βάφετε πόρτες με χρώμα κοιμωλίας. Απλά, γρήγορα και οικονομικά. Οι πόρτες που είναι πίσω είναι εσωτερικές πόρτες δωματίων και έχουν βαφτεί με την απόχρωση λίμνο. Αυτή εδώ η πόρτα είναι η κεντρική πόρτα του διαμερίσματος και θα τη βάψω με υδάκι. Θα χρειαστούμε χρώμα κοιμωλίας, ένα σκαπάκι, ένα μπουλάκι μοχεράκι και ένα πινελάκι για τα αποψίματά μας. Η προεργασία που έχω κάνει ήταν ελαφρύ γελοχαρτάρισμα, πολύ ελαφρύ. Στο κάρισμα όπου χρειάζεται και ένα πάρα πολύ καλό καθάρισμα. Και ξεκινάω με απλά βήματα, έχω ανακατέψει το χρώμα μου πάρα πολύ καλά και με ένα πιντελάκι ψηλό, γιατί είναι ψηλά τα αποψίματα της πόρτας μου, θα έρθω να περάσω τις εσοχές μου. Έχω τελειώσει με τα αποψίματα στην πόρτα μου, το χρώμα μου, το σκαφάκι μου, στο οποίο έχω βάλει μία σακουλίτσα για να μην το λερώνω. Θα ρίξω λοιπόν χρώμα μέσα στο σκαφάκι μου. Θα πάρω ποσότητα χρώματος, το ρολό μου επάνω και θα περάσω το πρώτο χέρι. Στο πρώτο χέρι δεν το περιμένουμε πλήρη κάλυψη, έτσι. Απλά θα δημιουργήσουμε τη βάση μας. Δεν χρειάζεται αστάρωμα η πόρτα μας όταν βάφουμε με κοιμωλία. Αστάρωμα χρειάζεται όταν βάφουμε με ριφλίνη. Το δεύτερο χέρι από το λιδάκι μας έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Και τώρα θα έρθω να κάνω την υδροπία wash για να την παλαιώσω την πόρτα μου. Τι θα κάνω λοιπόν. Χρησιμοποιώ την απόχρωση σκιάφου, όπου μέσα σε ένα ποτήρι έχω βάλει ένα μέρος νερού με δύο μέρη χρώματος. Και θα έρθω με το πινέλο μου να βάψω και να σκουπίσω από πάνω. Έχω ένα βρεγμένο βετέξ, το διπλώνω και έρχομαι να σκουπίσω. Το πόσο θα σκουπίσω, αυτό εξαρτάται από το πόσο που θέλω παλαιωμένο. Θα συνεχίσω και πιο μέσα τώρα. Χρησιμοποιώ το αρχικό μου χρώμα που είναι η λιτάκι και παίρνω ένα βουνό πίνελο στεγνό χωρίς να το βρέχω καθόλου και ελάχιστο χρώμα, ελάχιστο και έρχομαι να τονίσω λίγο τις γραμμές μου. Θα στεγνώσει καλά, θα τραβήξει. Το πόσο θα τη σκουρίνουμε την πόρτα μας, αυτό είναι καθαρά προσωπικό γούστο του καθενός. Εγώ θα χρησιμοποιήσω, θα περάσω δύο χέρια βερνίκι matte της Montebello. Είναι βερνίκι νερού, είναι για χρώμα κοιμωλίας. Και θα κάνω, όπως είπαμε, και ένα stencil στη συνέχεια.
έφτασε η ώρα να σφραγίσω τη δουλειά μου. Χρησιμοποιώ Vernico Matte της Montebello για χρώμα κοιμωλίας. Το πινέλο μου, το βερνίκι μου, δύο χέρια βερνίκι, είναι αρκετά για την πόρτα μας. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω περάσει και το στένσιλ μου. Αυτό είναι το εξωτερικό της πόρτας μου. Κοιτάξτε τι υπέροχα που δείχνει. Λοιπόν, εσείς ξέρετε να κάνετε, αν σας άρεσε βέβαια η τεχνική αυτή, γιατί αν δεν σας άρεσε δεν θα κάνετε τίποτα. Λοιπόν, εγγραφή στο κανάλι, like, αφήστε σχόλιο, πατήστε κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και για άλλα project και να είσαστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να μην ξεχνάτε, έβαψαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Με Montebello.